τρία φαγητά τα οποία είναι για τα σκουπίδια. Η κοιλιά έχει μεγαλώσει μετά τις γιορτές. Έχουμε βάλει λίγο λίπος εδώ στα πλαϊνά. Χρησιμοποιώ μεγαλύτερο νούμερο ρούχου. Φαγητό νούμερο ένα που πρέπει να πετάξουμε αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή στα σκουπίδια είναι το ρόφημα πρωτεΐνης. Πρώτον σπάει την νηστεία. Ωραία, δεν μπορώ να το φάω ανοίγοντας την νηστεία πριν το πρώτο γεύμα. Όχι, γιατί. Γιατί είναι ινσουλινογόνα. Και ανάμεσα στα γεύματα δεν είναι καλό. Και να σπάσουμε την νηστεία δεν είναι καλό. Και να το πιούμε πριν τον ύπνο δεν είναι καλό. Γενικά δεν είναι καλό να πίνουμε τις θερμίδες ακόμα και αν είναι πρωτεΐνη. Θα το πιείς. Έχεις φάει 150 θερμίδες και δεν το έχεις καταλάβει καν. Και πάλι πεινάς. Οπότε δεν ωφελεί πουθενά. Οπότε, ροφήματα πρωτεΐνης δεν θέλω να τα κουμπάτε. Πάμε στο δεύτερο, το οποίο είναι αποξηραμένα δαμάσκηνα. Πόσες φορές, ειδικά αυτοί που δεν χάνουν, βλέπω τι τρώνε και τι κάνουν. Εδώ λίγο αποξηραμένο δαμάσκηνο, εκεί λίγο αποξηραμένο δαμάσκηνο. Παρά και ένα κριτσινάκι, παρά και ένα τοστάκι. Και το χειρότερο είναι όταν τα πάτε και το βάζετε μέσα στο γιαούρτι. Εντάξει, είναι καταστροφικό. Το γιαούρτι από 150 θερμίδες το πάτε και το ξέρετε. Στις 350-400 μου λέει «Α, κοίτα σαρό μου στέλνω φωτογραφία, κοίτα σαρό τι έφαγα, καλά δεν έκανα» και βλέπω μέσα γιαούρτι, αποξηράμενα δαμάσκηνα, μέλια, φυστικό βούτυρο, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι απλά ένα ουράνιο τόξιο μετού, έτσι μου αρέσει να το αποκαλώ, απλά είναι ένα πράγμα, να, έτσι, χίλιες θερμίδες κουράδες και δεν οδηγούν πουθενά. Οπότε κόψε το μαχαίρι. Μετά έχουμε τρίτο φαγητό το οποίο σε κρατάει χοντρό και πρέπει να το κόψεις οπωσδήποτε, τα οποία είναι τα μούσλι. Okay. Γενικά, δημητριακά fitness. Εγώ τα λέω δημητριακά fatness γιατί σε παχαίνουνε και είναι τίγκα στη ζάχαρη. Ακόμη χειρότερο κάντο και βάλε μέσα κομματάκια σοκολάτας, κομματάκια αποξηραμένων φρούτων. Δουλεύει λίγο σαν jackpot στο κεφάλι σου. Δηλαδή, παίρνεις μια χούφτα, μούσλι, και το τρως και μπορεί να έχει σοκολάτα, μπορεί να μην έχει. Οπότε εσύ κάθεσαι και τι κάνεις, είναι σαν να ψάχνεις κάθε φορά να έρθει σοκολάτα. Και είναι εντελώς τυχαίο. Είναι σαν να παίζεις. Προπό, τζόκερ, τζακπότ, κάτι τέτοιο. Και χωρίς να το καταλάβεις, έχεις φάει το μισό σακουλάκι, ψάχνοντας για τις σοκολατίτσες. Πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά αν είσαι χοντρός με τίποτα. Εντάξει, με τίποτα. Οπότε πάρ' το έτσι όπως είναι και απλά πέτα το στα σκουπίδια. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι τα τρία φαγητά που σε κρατάνε χοντρό. Εάν θες να δεις βήμα-βήμα πώς να χάσεις την κοιλιά μέχρι το Μάρτιο. Εντάξει, και να σκάσεις το καλοκαίρι. Και να είναι το τελευταίο έτος το 24 που είσαι σε αυτή την κατάσταση, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω κάτω στην περιγραφή για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο για να έχεις μια αμυδρή ελπίδα να πετύχεις κάτι. Εντάξει.